Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου ο Χρήστος Κιώσης. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το παιχνίδι του Ηρακλή με ήττα, με ένα καλάθι 73-71 στην Αθήνα από τον Διαγόρα Δριοπηδέων. Δεν χάνει ο Ηρακλής στη δεύτερη θέση, αλλά το κακό είναι ότι αν συναντηθεί με τον Διαγόρα θα είναι στο 1-1. Αν κέρδιζε ο Ηρακλής σήμερα θα είχε 2-0. Γιατί τον είχε κερδίσει εδώ και με πολύ μεγάλη διαφορά. Με τον Ερμή Αγιάς λοιπόν και με τον Διαγόρα Δριοπηδέων, ομάδες που μπορεί και να είναι ο Ερμής, θα είναι από ό,τι φαίνεται, μπορεί και να είναι και οι δύο στην πεντάδα και στην τετράδα των play-off, ο Ηρακλής είναι 1-1. 2-0 έχει με Χαρίλο Τρικούπη, με Καρδίτσα, με Καστοριά, με Αμίντα, με Ιπποκράτη είναι στο 1-1. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και στις επόμενες δύο αγωνιστικές. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, θα τα δώσουμε αναλυτικά. Έχουμε και ποδόσφαιρο, έχουμε ξανά νέες δηλώσεις των Παπαδόπουλου, έχουμε κάποιες πληρωμές, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Όλα είμαστε εδώ να τα καταγράψουμε. FM για νότο μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr, στην τελευταία μας εκπομπή πριν τις γιορτές του Πάσχα, καθώς αύριο Μεγάλη Πέμπτη δεν έχουμε εκπομπή λόγω του αγώνα κυπέλου και μετά είναι η Σταύρωση, οπότε δεν θα μας ακούσετε. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός Τρίτη. Τρίτη πόσο είναι, Τρίτη είναι 30. Πόσο πάει ο μήνας. 30, ναι. 30. Ερχόμαστε για μια μέρα, κάνουμε εκπομπή γιατί μετά είναι Πρωτομαγιά. Βέβαια πολλοί θα το πάνε σε ρίδε, θα φύγουν από σήμερα και θα φύγουν και θα έρθουν την άλλη Πέμπτη. Μια εβδομαδούλα. Ούτε Πέμπτη. Δευτέρα, τι θα το κάνουν εσύ, αυτό είναι καλοκαιρινή άδεια. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε και θα σας ενημερώνουμε φυσικά για όλα τα θέματα του Ηρακλή. Είχαμε λοιπόν την ήττα του Ηρακλή 73-71 στην Αθήνα από τον Διαγόρα. Μαρούσι Πευκοχώρη 71-72. Απόλλων Πάτρας Καστοριά 51-47. Σημαντική ήττα για την Καστοριά. Ιπποκράτης Ερμής 78-69. Κι άλλη ήττα για τον Ερμή. Δεύτερη συνεχόμενη μετά από την εντός έδρας με τον Απόλλωνα Πάτρας. Καρδίτσα Χαρίλος Τρικούπης 85-69, η Καρδίτσα που γίνεται αυτόματα φαβορή για τα play-off. Ψυχικό Ιωνικός 73-86, Εθνικός Καβάλα 76-94, Αμίντας Κόρυβος 55-63, μία ήττα για τον Αμίντα που στοιχίζει. Πλέον ο Ιωνικός είναι στους 53, ο Ηρακλής 50, μένει πίσω από τον Ιωνικό, ούτως ή άλλως έχει ξεκαθαριστεί η πρωτιά. Ο Ερμής Αγιάς πήρε ένα βαθμό, έχασε 45. Ο Χαρίλος Τρικούπης 44. Η Καρδίτσα επίσης 44. Η Καστοριά 43. Ο Διαγόρας 44. Άρα μάχη. Ο Ερμής 45 και από κάτω είναι ανάσα πλέον. Χαρίλος Τρικούπης, Καρδίτσα και Διαγόρας με 44. Θυμίζουμε ότι η Καρδίτσα έχει τον Ερμή Αγιάς 2-0 και ο Ηρακλής θα ήθελε πάρα πολύ να παίξει είτε με τον Χαρίλο Τρικούπη είτε με την Καστοριά, να μην παίξει με το Διαγόρα που είναι στο 1-1, να παίξει με αυτούς που προείπα για να είναι στο 2-0 και να κάνει μία νίκη και να πάει στα τελικά. Και μετά θα ήταν ευχής έργων η Καρδίτσα να παίξει με τον Ερμή Αγιάς που τον έχει 2-0 τον Ερμή, να τον κάνει μία νίκη να πάει τελικά. Ο Ηρακλής με την Καρδίτσα είναι στο 2-0, να έρθουν τα παιδιά εδώ στο Ιβανόφιο. Να κερδίσει ο Ηρακλής ένα μάτς και να ανέβει στην Α1 κατηγορία. Ουσιαστικά με δύο νίκες θα μπορεί να το κάνει αυτό. Αν έχει αντιπάλους Χαρίλο Τρικούπη, Καστοριά, Καρδίτσα. Από τις ομάδες που είναι στην πεντάδα. Με το Διαγόρα και με τον Ερμή είναι στο 1-1. Ο Ιπποκράτης κέρδισε, πήγε στους 43. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει. Να δούμε και τις επόμενες δύο αγωνιστικές. Ο Ηρακλής που θα υποδεχθεί τον Αμίντα. Και τελευταία αγωνιστική θα παίξει στον Εθνικό. Εύκολα πράγματα, δεν κινδυνεύει η δεύτερη θέση. Απλά σήμερα αυτό το κακό έγινε με την ισοφάριση του Διαγόρα στις νίκες.
που ελπίζουμε ο Ηρακλής να μην το βρει, να μην βρει, συγγνώμη, το Διαγόρα μπροστά του. Τι έχει ο Διαγόρας τώρα? Ο Διαγόρας παίζει μέσα στον Ιπποκράτη, στην ΚΟ, την άλλη αγωνιστική, ντέρμπι. Και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τον Ερμή Αγιάς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Είναι δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια για το Διαγόρα. Αρχικά για να βρεθεί στα play-off και μετά να δούμε σε ποια θέση θα πλασαριστεί. Ο Ερμής Αγιάς υποδέχεται την Καστοριά, και αυτό πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Ο Ερμής δεν είναι καλά, έχει δύο συνεχόμενες ήττες. Ο Χαρίλος Τρικούπης λογικά θα το κερδίσει το Μαρούσι και θα μπει στα play-off. Η Καρδίτσα έχει δύσκολο έργο, παίζει μέσα στον Ιωνικό. Και τελευταία αγωνιστική, η Καστοριά λογικά θα το κερδίσει το Πευκοχώρι. Ο Χαρίλος Τρικούπης παίζει μέσα στην Πάτρα με τον Απόλλωνα, δύσκολο μάτς. Η Καρδίτσα έχει εύκολο με την Καβάλα. Και ο Ιπποκράτης παίζει μέσα στον Αμίντα. Μάχες θα γίνουν. Μάχες θα γίνουν. Σήμερα το κρίμα είναι στο ότι χάθηκε ένα μάτς στο Καλάθι για την ομάδα του Κώστα Μέξα. Αν ήταν ανάποδα θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά, γιατί θα είχε ακόμα μία ομάδα ο Ηρακλής με 2-0. Και αν εξαιρέσουμε τον Ιπποκράτη που είναι λίγο δύσκολο να μπει στα play-off, από τις υπόλοιπες ομάδες που δείχνουν φαβορί για να μπουν στα play-off του μπάσκετ για την άνοδο στην Α1, μόνο με τον Ερμή είναι στο 1-1. Ήταν στο 1-1. Πλέον είναι και με το Διαγόρα 2-0. Αυτά είναι λοιπόν τα δεδομένα μετά και τη σημερινή ήττα του Ηρακλή. Και θα έχουμε, θέλω να πιστεύω, κατά τη διάρκεια της εκπομπής και κάποια στοιχεία για το παιχνίδι, πόντους κτλ. Επαναλαμβάνω, ήττα για τον Ηρακλή στην Αθήνα με 73-71. Κακό αποτέλεσμα. Όλες οι ήττες είναι αρνητικά αποτελέσματα. Και θα δούμε αν ο Διαγόρας θα μπει στην πεντάδα. Γιατί αν μπει, ο Ηρακλής τον έχει, επαναλαμβάνω, 1-1 στις νίκες. Με την ήττα του Ηρακλή, ο Ιωνικός Νικαίας σφράγισε και μαθηματικά την άνοδο. Πήρε το πρωτάθλημα δηλαδή σήμερα. Μετά από 32 χρόνια ανέβηκε στην Α1 αδρών του μπάσκετ. Να δούμε, έχουμε τα στατιστικά μπροστά μας τώρα. Να δούμε τα στοιχεία για το παιχνίδι του Ηρακλή πριν πάω στο ποδόσφαιρο. Τα δεκάλεπτα 24-20, 40-38, 53 όλα και 73-71. Έγινε μάχη, ήταν κοντά οι δύο ομάδες. Αθανασούλας 6, Ρουτκάουσκας 3, Πολυτάρχου 22, Κακαρούδης 18, Μπένας 7, Καλαϊτζίδης 12, ο Γιαννακίδης 3. Για τον Διαγόρα αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Νοέας. Παίζει μπάσκετ ακόμα, το θυμάστε από τον Μαρούσι κάποτε, τον Χρήστο τον Νοέα. Με 16 πόντους, ο Κόκαλης 15, και αυτός πολύ γνωστός, ειδικά σε αυτή την κατηγορία. Ο Μοτσενίγος είχε 10. Οι νικητές της αγωνιστικής είναι ο Διαγόρας σίγουρα και η Καρδίτσα που κέρδισε τον Χαρίλαο Τρικούπη με 85-69. Νικητές κυρίως όσον αφορά την υπόθεση πεντάδα. Πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος έκανε μία δήλωση που έλεγε ότι μέλημά μου, πρώτο μέλημά μου και μοναδικό από ό,τι φαίνεται, είναι να πληρώνω το υπάρχον ρόστερ. Είναι να είμαι σωστός στις υποχρεώσεις μου, συγγνώμη, που τρέχουν τώρα. Και για τα υπόλοιπα ξέρουμε ποια είναι η άποψή του. Μετά από αυτές τις δηλώσεις βέβαια ακολούθησε μία αποχή από την προπόνηση των ποδοσφαιριστών, μία ανακοίνωσή τους με την οποία έκαναν γνωστό ότι είναι απλήρωτη για καιρό, και χθες δεν έγινε προπόνηση, η προπόνηση μετατρέπηκε σε καφέ, σε καφεδάκι, και ήταν οι ποδοσφαιριστές στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, χωρίς διάθεση να κάνουν προπόνηση. Σήμερα πήραν ένα ποσό, δεν τα πήραν όλα, πήραν ένα ποσό. Έγιναν κάποιες πληρωμές. Και με αφορμή αυτές τις πληρωμές, ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος έχει προχωρήσει στο sfina.gr σε νέες δηλώσεις και πάμε να τις διαβάσουμε. Πολλοί που έχω δει και από χθες στο διαδίκτυο λένε ότι τόσο οι δηλώσεις του κυρίου Καραντώνη όσο και οι δηλώσεις του Τόμ Παπαδόπουλου θυμίζουν Σπύρο Παπαθανασάκη
εποχή που ήταν στον τεμί. Δηλαδή, μένει, βάζει λεφτά. Θυμάστε που για μήνες έλεγε φέρνω λεφτά από την Αμερική, φέρνω λεφτά από την Αμερική, φέρνω λεφτά από την Αμερική. Πολλοί τις θυμήθηκαν αυτές τις δηλώσεις. Και δεν ξέρω αν έχουν και πολύ άδικο. Θα τις διαβάσουμε, θα τις σχολιάσουμε παρέα. Στο δεύτερο μισό, επειδή είναι και η τελευταία εκπομπή πριν τις γιορτές του Πάσχα, θα τα πούμε και παρέα, να ανοίξουμε γραμμές, να έχουμε έτσι ένα διάλογο σε καλό κλίμα, ήρεμα, όμορφα και ωραία. Και οι γιορτάρες μέρες έρχονται και για τις ευχές σας και για το Πάσχα και για όλα και φυσικά για τον Ηρακλή, τον ταλαιπωρημένο. Για να δούμε τι λέει για όλα αυτά ο Τόμ Παπαδόπουλος. Μίλησα με τους αρχηγούς της ομάδος και τους εξήγησα ότι δεν έπρεπε να προχωρήσουν σε αποχή. Με τα χρήματα που απέστειλα καλύπτω τους ποδοσφαιριστές ακόμα και σε μισθοδοσία Απριλίου. Επιτρέψτε μου κάποιες φορές να ανοίγω παρενθέσεις. Η μισθοδοσία δεν λέει και πολλά. Σημαντική, ναι, αλλά τα συμβόλαια είναι το θέμα. Ποια συμβόλαια θα πει κάποιος? Γιατί ως γνωστόν οι παίκτες εδώ και μήνες δεν έχουν συμβόλαια. Οι παίκτες του Ηρακλή. Θα μου πεις, δεν το ξέραν? Το ξέραν. Δεν αποφάσισαν να παίξουν τον Ηρακλή με αυτόν τον τρόπο? Αποφάσισαν να παίξουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν συμφώνησαν με την ΠΑΕ να έχουν τη μισθοδοσία τους και από εκεί και πέρα να παίρνουν τις δόσεις των συμβολέων με συγκεκριμένο τρόπο? Το συμφώνησαν. Το ότι η ΠΑΕ δεν το κάνει πράξη, προφανώς δεν το κάνει πράξη και γι' αυτό το λόγο. Γιατί έχει πάτημα να μην το κάνει πράξη, γιατί σου λέει, έλα, δείξε μου ότι σου χρωστάω. Εγώ τις μισθοδοσίες μου σου βάζω και τον Απρίλιο. Η ΠΑΕ, λοιπόν, λέει ο Τόμ Παπαδόπουλος, όσον αφορά σε αυτά που πραγματικά οφείλει να δώσει ποδοσφαιριστές, είναι σχεδόν καλυμμένη. Το ακούτε? Αυτό που μόλις είπαμε. Για τη μισθοδοσία είναι σχεδόν καλυμμένη. Γιατί για τα άλλα δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι, δεν έχουν συμβόλαια. Δεν είναι έτσι όπως εμφανίζεται η κατάσταση μετά από τις πληρωμές που γίνονται τώρα. Απομένει ένα ποσό οφειλής, ιδίως προς προπονητές, αλλά θα τακτοποιηθεί και αυτό. Βέβαια, εδώ να θυμίσουμε ότι υπάρχει και ένα ποσό προς υπαλλήλους. Έχουν απολυθεί οι υπάλληλοι, έχουν κάνει απεργία πρόσφατα οι υπάλληλοι. Δεν είναι μόνο για τους ποδοσφαιριστές. Για να είμαι απολύτως σαφής και λεπτομερής, η μόνη σημαντική εκκρεμότητα που υπάρχει είναι με τον Κλέιτον. Το συμβόλαιό του είναι ιδιαίτερος υψηλό και αναγκαστικά η υπόθεσή του θα τακτοποιηθεί τελευταία. Θα μιλήσω προσωπικά με τον παιδί και θα το τακτοποιήσουμε και αυτό. Θα ξανανοίξω μια παρένθεση και θα πω ότι ο κ. Τόμ Παπαδόπουλος, όταν έκανε συμβόλαια με όλους τους παίκτες, ήξερε τι συμβόλαια έκανε. Το να το χαρακτηρίζει υψηλό τώρα δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν ήξερε, ο ίδιος ήταν μεγαλομέτοχος. 16 Σεπτεμβρίου ανέλαβε, δεν ανέλαβε 16 Μαρτίου. Ήξερε ότι ο Κλέιτον έχει υψηλό συμβόλαιο. Κανείς δεν ξέρει τι αγώνα κάναμε εγώ και ο Στάθης Καραντώνης προκειμένου να αποφύγουμε τους κινδύνους αποβολής της ομάδας από το πρωτάθλημα που ήταν πολύ και με πολλές κατευθύνσεις. Και από πολλές κατευθύνσεις. Έχω αναγκαστεί να βάλω τρεις φορές πάνω τα χρήματα που υποσχέθηκα για την πρώτη σεζόν, προκειμένου να επιβιώσουμε. Αν για παράδειγμα καταθέταμε από τον Οκτώβριο εγγυητική, θα μας την είχαν κατασπαράξει και δεν μέναμε στο πρωτάθλημα. Με τα 300.000 ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου που μου άρπαξαν οι πιστωτές του Παπαθανασάκη και τα χρήματα που μου υποσχέθηκε η πολιτεία από χορηγία και τηλεοπτικά, θα δημιουργούνταν διαφορετικά δεδομένα. Όμως τίποτα δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε. Ξανά παρέθεση. Ποια ήταν η αντίδραση της Παϊρακλής για τις υποσχέσεις πολιτείας, αυτό που λέμε μήνες τώρα και φωνάζουμε και ουλιάζουμε εδώ οι γραφικοί στην ώρα για μπλε? Ποια ήταν η αντίδραση της Παϊρακλής? Υπήρξε? Δεν υπήρξε. Έκραξε η Παϊρακλής επίσημα, επώνυμα και αποφασιστικά και επαναστατικά και ό,τι θέλετε βάλετε δίπλα την πολιτεία, τον κύριο Βασιλιάδη, για το ότι δεν εμφανίστηκε ποτέ χορηγία στο κεντρικό μέρος της φανέλας ή για το ότι δεν πήρε ποτέ τα 300 χιλιάρια από τα τηλεοπτικά? Και αν έγινε, έγινε πολύ χαλαρά. Πάμε παρακάτω. Με το καλό να μείνει η ομάδα στην κατηγορία και θα κάνω συνάντηση με όλους τους εκπροσώπους των ποδοσφαιριστών που έχουν λαμβάνει από την περίοδο Παπαθανασάκη για να κάνουμε οργανωμένα συμφωνία αποπληρωμής. Κανέναν από αυτούς δεν συμφέρει να πέσει ο Ηρακλής και πιστεύω ότι το έχουν αντιληφθεί. Ερώτηση. Την Παϊρακλής τη συμφέρει να πέσει η ομάδα? Τρεις τελείες. Για τον Λουκίνα. Είχαμε κάνει μια συμφωνία με την πλευρά του Λουκίνα, αλλά αποδείχθηκε ότι ήθελε περισσότερα από αυτά στα οποία καταλήξαμε.
Προσπαθώ να δώσω στην πλευρά του να αντιληφθεί ότι το συμφέρον του δεν είναι να καταδικάσει τον Ηρακλή σε πτώση. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή, βέβαια, λέω εγώ βάσει του ρεπορτάζ, έχει πει και εδώ στον αέρα που είχε κάνει δηλώσεις στην εκπομπή ότι έχουν προχωρήσει σε τρεις διαφορετικές συμφωνίες. Και όταν λέμε συμφωνίες, εννοούμε οι δύο πλευρές δώσαν τα χέρια. Άρα αυτό που λέει ο κ. Παπαδόπουλος τώρα εδώ ελέγχεται. Και δεν τήρησε καμία από τις τρεις συμφωνίες η ίδια η ΠΑΕ. Όταν τελειώσει η υπόθεση με την παραμονή, θα μιλήσω και θα τα βγάλω όλα και όλους στη φόρα. Και αυτούς που υποσχέθηκαν και δεν τήρησαν και όσους μου ανέφεραν λανθασμένα στοιχεία για την κατάσταση στην ομάδα. Αυτό θυμίζει ξεκάθαρα Σπύρο Παπαθανασάκη που έχει κάνει ολόιδια δήλωση όταν ήταν μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής. Συνεχίζει ο Τόμο Παπαδόπουλος στις δηλώσεις του. Έχουμε να διαχειριστούμε ένα συνολικό μπάτζετ περί τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 1 εκατομμύριο είναι για τους ποδοσφαιριστές και 300.000 ευρώ τα έξοδα για τους προπονητές. Αν συνυπολογιστεί ότι για να τρέξει η κατάσταση απαιτείται ένα ποσό 15-20.000 ευρώ την εβδομάδα, φτάνουμε στο ύψος των 2 εκατομμυρίων. Να κάνω ξανά τη χαζή ερώτηση. Γιατί έτσι όπως τα καταγράφει, πώς τα μεταφέρει, όπως τα δηλώνει, είναι σαν να δείχνει ότι δεν τα ήξερε. Δεν μπορεί να μην τα ήξερε. Μόνο ο Ηλίας Θοδωρής μου συμπαραστάθηκε, ο άνθρωπος έβαλε μόνος του στην ομάδα 300.000 ευρώ. Είμαι απογοητευμένος από την έλλειψη βοήθειας από το περιβάλλον της ομάδος. Έχω δημιουργήσει ένα μεγάλο επιχειρηματικό όνομα στην Αμερική και δεν έχω μάθει να παρετούμε. Δεν πρόκειται να δημιουργήσω δικό μου χρέος στην ομάδα και είμαι αποφασισμένος να τακτοποιήσω τα πάντα. Ας τελειώσει με το καλό υπόθεση παραμονής και θα τα βάλω σε μία σειρά τα χρέη του παρελθόντος. Και αν εγώ χαζός πάλι κάνω ερώτηση, ολοκλήρωσε ο κ. Παπαδόπουλος στη δηλώση του, και πω ότι αν η ομάδα υποβιβαστεί. Τι γίνεται, ή μήπως περιμένει αυτό, γιατί το είπε δύο φορές. Να σωθεί πρώτα η ομάδα και μετά εγώ θα πληρώσω. Μήπως περιμένει να δει αν θα σωθεί η ομάδα για να αρχίσει να πληρώνει. Γιατί όταν φτάνεις στο ξεφτυλιστικό γεγονός και στο γεγονός κατάτια να έχεις απλήρωτους τον DJ και τον εκφωνητή που παίρνουν 50 ευρώ στο καφτατζόγλιο, πάει να πει ότι κάτι περιμένεις. Πάει να πει ότι δεν θέλεις να πληρώσεις. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για τις σημερινές νέες δηλώσεις τοποθετήσεις του κυρίου Τόμ Παπαδόπουλου. Καλησπέρα στον φίλο τον Χρήστο που στέλνει το mail του. Καλησπέρα Γιώργο, στο ποδόσφαιρο πρέπει να έρθει ένας άνθρωπος με μέλλον και όραμα, αλλιώς δεν θα δούμε τίποτα. Στο μπάσκετ, στα τελευταία μάτς δεν παίζουμε καλό μπάσκετ. Με 3-4 παίκτες πάμε όλη τη χρονιά. Οι άλλοι είναι βοηθητικοί, δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε μεταγραφές φέτος, θα ανεβούμε. Τελευταία χρονιά κουραστήκαμε. Καλό Πάσχα σε όλους. Μονοκοπανιά το διάβασα το μήνυμά σου, φίλε μου Χρήστο. Καλό Πάσχα και σένα. Για το ποδόσφαιρο, για το όραμα και μέλλον για τον άνθρωπο, κάθε φορά που έχετε κάποιος, στην αρχή ψιλοχαιρόμαστε, ψιλοελπίζουμε, ψιλοπεριμένουμε. Πλέον έχουμε πάψει και είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Εδώ βέβαια έχει δίκιο ο κόσμος που λέει ότι δεν υπήρξε αυστηρός ελεκτικός μηχανισμός όλους αυτούς τους μήνες. Από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα. Και το έχουμε καταγράψει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πήρε την ομάδα, πήρε τις μετοχές, πήρε την ΠΑΕ Ηρακλής ο Τόμ Παπαδόπουλος με τους συν αυτό, αλλά δεν απολογούνταν. Δεν έδινε ενημερωτικό δελτίο σε κάποιον. Δεν ελεγχόταν αυστηρά από κάποιον. Και αυτό θα έπρεπε να γίνει σε μεγάλο βαθμό. Για να μην έχουμε τα ίδια που τα έχουμε πάλι. Όταν ασχολούμαστε με τον Λουκίνα δύο μήνες, όταν ασχολούμαστε με την Επιτροπή Επιτήρησης, όταν ασχολούμαστε με τους 11, με τις οφειλές, με το ένα με το άλλο, με απληρωσιές, με αποχή, με απλήρωτους υπαλλήλους και όλα αυτά, πάει να πει ότι δεν έγινε έλεγχος εξονυχιστικός, γιατί αν γινόταν έλεγχος εξονυχιστικός, ίσως να μην είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πάμε, Χρήστο μου, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε και με ανοιχτές γραμμές για όλους εσάς, καθώς είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις γιορτές του Πάσχα. Έχουμε επιστρέψει εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 και πάμε να ανοίξουμε γραμμές 23-10-287-3-8-άρια 6-9-45-287-3-8-άρια έτσι για ευχές πασχαλινές, για τα σχόλιά σας, να πούμε δύο κουβέντες, καθώς επαναλαμβάνω η τελευταία εκπομπή πριν τις γιορτές
του Πάσχα. Πάμε σε ένα φίλο. Παρακαλώ, καλησπέρα. Έλα, γεια μας. Γεια. Τι κάνεις, ρε. Τι να κάνω με αυτούς τώρα, έβγαλα την Μπέμπελη όλη τη σεζόν. Μόνο την Μπέμπελη. Τι να λέμε τώρα. Γιώργο, να σε πω τώρα, μη πεις έτσι, σε έχω πει. Αυτοί θέλουν και λεπτά και συμβόλαια τώρα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι με τη διοίκηση, όχι τη δεύτερη διοίκηση. Αλλά τώρα τι, μπαλά τώρα, που την έχουν την ομάδα δέκατη και άμα σωθούνε. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι απλήρωτη. Εντάξει, επαγγελματίες είναι. Εντάξει, επαγγελματίες. Και άλλοι να πούμε δουλεύουν, να πούμε ξέρω εγώ και έχουν να πάρουν. Συμφωνώ. Όχι σε μπάλα. Συμφωνώ. Άλλος είναι στην οικοδομή, ναι, και είναι τέσσερις μήνες απλήρωτος. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Εντάξει, τώρα δεν συγκρίνονται. Να πούμε τώρα ότι έπρεπε να ανεβούν με 300 πόντους αβάζω που τους είχαν όλοι. Και σε αυτό συμφωνώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξαναπεράσουμε τα ίδια στο οικονομικό. Όχι, αλλά ήταν να κάνουν περίπατο τώρα και χοροϊδεύανε και βγάλαν την ανακοίνωση τώρα. 10-12 κουνησικές, γιατί δεν την βγάλαν πιο νωρίς. Να δούμε τι θα κάνουμε. Να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό που με ενοχλεί, με ενοχλεί. Θα μου πεις ποιος είμαι εγώ, κανένας. Αυτό που παρατηρώ όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που παρατηρώ όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι οι ποδοσφαιριστές γενικά, ειδικά στον Ηρακλή, γενικά εννοώ όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ειδικά στον Ηρακλή, αργούνε πολύ στις αντιδράσεις τους. Δηλαδή, πες το τα Χριστούγεννα, ρε άνθρωπε. Πες το το Φεβρουάριο, πες το το Μάρτιο. Να. Τώρα τελευταία στιγμή, τι προλαβαίνουμε να κάνουμε. Το είπα. Βγήκανε τώρα προχθές να πούμε και επειδή τους ορμήξανε, γιατί ο άλλος είδες τι έκανε μόλις έβαλε τον γκολ. Δεν ξέρω, το είδες, το είδες. Για τους Γιαμπάρι λες. Ναι, για αυτό να λέω. Ναι. Εντάξει. Τώρα να μην πω άλλα γιατί ξέρω πολλά εγώ. Ναι, άκουσε πολύ η Μπινέλη, είναι η αλήθεια. Ναι, άκουσε τώρα τι επιτρέπεται τώρα να κάνει αυτά που κάνει. Και τι είναι αυτός, και είναι αρχηγός τώρα του Ηρακλή και κάνει αυτά. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πού να πάμε. Τον Πλατανιά πώς θα τον κερδίσει η ομάδα, θα μου πεις. Ορίστε. Τον Πλατανιά πώς θα τον κερδίσει η ομάδα. Τι να κερδίσεις με Γιώργο και αφού είναι του Σαββίδη αυτή τώρα. Να κερδίσεις τώρα. Καλή Ανάσταση. Εντάξει, εντάξει. Καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση. Κάτσε να τον πω. Μάλλον. Τι να κερδίσεις με Γιώργο αφού είναι του Σαββίδη αυτή τώρα, αφού ξέρεις τώρα. Ο Πλατανιάς εννοείς, ναι. Ναι, ποιος να εννοώ, τι να εννοώ. Υποτίθεται ότι πρέπει να χάσει ο Απόλλων Λάρισας από τον Ηρόδοτο. Ναι, εντάξει, τους φετούσαν τα ρούβλια τώρα στο λιμάνι, στο Καραϊσκάκι, γιατί πήγαν από το Χοντρό και πήγαν στο Σταβίδι τώρα. Α, τι με λες τώρα, πού να κερδίσουν τώρα εκεί. Άμα θέλουν να σκερδίσουν. Για να δούμε. Άμα θέλουν. Άμα να τους πλακώσουν τώρα στις κλωτσιές και να τους κάνουν να πούμε. Ο Πλατανιάς, αν ο Απόλλων Λάρισας κερδίζει με. Αν ναι, ο Απόλλων Λάρισας δεν χάνει στον Ηρόδοτο, πάλι, είναι αδιάφορος. Θα καθίσει. Πού να κερδίσει, πού να κερδίσει. Όχι. Μα αυτό σε όχι. Λέω τώρα. Μα αυτό σε λέω τώρα. Εγώ επειδή με καταλαβαίνεις γιατί τα λέω, γιατί τα ξέρω. Καλό Πάσχα να περάσει καλά, να προσέχεις. Καλή Ανάσταση. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια μας. Είναι η ατάκα του αυτή. 2310 287 και 3 οχτάρια. 6945 287 και 3 οχτάρια. Να πούμε ένα γεια μας, να πούμε μια καλησπέρα, να πούμε καμιά ευχή. Εν ώψη των γιορτών του Πάσχα μπορεί να έχετε φύγει και αρκετοί, δεν το ξέρω αυτό. Όσοι είστε εδώ, πείτε μας ένα γεια. Παρακαλώ, καλησπέρα. Έλα Γιώργο, εγώ είμαι. Εσύ. Γεια σου Γιώργο, καράμε χίλια χρόνια Ηρακλής. Κάνα εκατομμύριο, βάλε. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Τι κάνεις, όλα καλά. Μην αρχίναμε τώρα. Καλά, αγόρι μου, μην αρχίναμε τις κρίνες τώρα. Μεγάλη εβδομάδα είναι. Να αρχίσουμε καταρχήν να πάνε καλά όλα, ναι, σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Καταρχήν να δώσουμε πολύ ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά στο βόλεϊ. Ναι. Με όσες δυνάμεις είχαν, το παλέψανε, δεν μπορέσανε. Τέλος πάντων, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Λίγο ήθελε, να ξέρεις. Λίγο ήθελε. Ναι, όντως. Στο μπάσκετ δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε. Πιστεύω, αν είναι τα δύσκολα, μάλλον θα ανεβούμε τώρα από εκεί και πέρα. Τι θα γίνει με μεταγραφές, θα δούμε. Κοίταξε, όταν έχεις την έδρα, γιατί ο Ηρακλής έχει πλεονέκτημα έδρας μέχρι τέλους. Και έχεις τρεις ομάδες με 2-0 και δύο ομάδες με 1-1. Εντάξει, αν δεν ανεβείς, κλείστο ρε φίλε. Πότε θα ανέβεις τότε. Ναι, κλείστο. Αυτή τη φορά νομίζω ότι είμαστε ποιοτικά. Όχι, αν δεν ανεβείς, κλείστο. Πες ότι θα κάνω φυτόρια, θα βγάζω μόνο παίκτες. Δηλαδή 8 χρόνια Α2. Αν δεν ανεβείς και φέτος, έτσι όπως είναι η κατάσταση, γιατί πέρυσι έλεγες, έχω τον Απόλλωνα Πάτρα με 2-0, είναι δύσκολο.
Τώρα δεν έχει 2-0 ει βάρο. Ναι, αγόρι μου, ακριβώ και εγώ αυτό λέω και δεν πάει άλλο. Δηλαδή, α πούμε τα μαλλιά μα. Και δεν έχω να σπίσει τα μαλλιά μου μένα μόνο. Είμαι και 50 χρονών πλέον άνθρωπο. Και τα δικά μου, και τα δικά μου. Σιγά σιγά. Έχω το γιο μου εκεί πέρα, Γιώργα. Ήθελα να στο γνωρίσω κιόλας εκείνη τη μέρα στο γήπεδο της Καλαμαριάς στη Νεάπολη, κοντά σου ήμουσταν, αλλά τέλος πάντων δεν μπόρεσαμε. Και θα έρθει η στιγμή. Ναι, αρρώς είναι, 14 χρονών είναι ο μικρός, 4 γυμνασίου πάει. Τον έχουν τρελάνει στο σχολείο οι υπόλοιποι, ξέρεις, οι άλλες ομάδες. Ναι, αλλά δεν τον φοβάμαι, βαστάει αυτός. Δεν τον φοβάμαι. Όχι ρε. Αν και δεν τον ξέρω, δεν τον φοβάμαι. Δεν φοβάμαι, είναι άρρωστο, δεν υπάρχει περίπτωση, κατάλαβες τι εννοώ. Απλά του πάνε τα νεύρα και πιο πολύ πορώνεται μετά με την έννοια που δεν είναι καλό αυτό. Να μισείς τους άλλους, δεν είναι να τους μισείς. Ναι, καταλαβαίνω. Το σχολείο είναι δύσκολη φάση. Όταν σε πρίζουν συνέχεια είναι δύσκολη φάση. Ειδικά με στην πόλη είναι δύσκολη φάση. Κοίταξε, για να πάρουμε τα πάνω μας ως οικογένεια του Ηρακλή, προς το παρόν ένα πρέπει να γίνει. Να ανέβει το μπάσκετ. Για να έχουμε του χρόνου Ηρακλής Ολυμπιακός, Ηρακλής Παναθηναϊκός, Ηρακλής ΣΑΕΚ, Ηρακλής ΠΑΟΚ, Ηρακλής Άρης και δεν συμμαζεύεται. Εκεί ο γιος σου και οποιοδήποτε 14χρονος, 15χρονος, 16χρονος θα ασχολείται ξανά ενεργά, λέγοντας, κοντράροντας, κάνοντας. Τώρα δεν έχεις να κοντράρεις κάποιον. Στο βόλιο έχεις να κοντράρεις, αλλά το βόλιο ξέρεις ότι δεν είναι ούτε ποδόσφαιρο ούτε μπάσκετ στην Ελλάδα. Δυστυχώς για μένα. Και στο βόλιο είναι κάτι καλό που έχει αυτή η ομάδα. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίζει με αυτές τις ομάδες για να πηγαίνει το παιδί στο σχολείο τη Δευτέρα και να λέει έπαιξα με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό κτλ. Ποδόσφαιρο δυστυχώς έχουμε πάθει, δηλαδή έχουμε γεράσει και εγώ ας πούμε στα μαλλιά μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια λένε. Δηλαδή, έχεις κάποιο σχόλιο για τις δηλώσεις που διάβασα του κυρίου Παπαδόπουλου? Τι να πω, εγώ με θυμίζει ακριβώς αυτό που είπες. Με θυμίζει τις περσινές δηλώσεις του κυρίου Παπαθανασάκη. Μακάρι να βγούμε ψεύτες. Προπέρσι. Μακάρι ο άνθρωπος να κάνει έστω αυτά που υπόσχεται στο τέλος να τα κάνει, να δούμε. Αλλά φοβάμαι ότι όταν δεν έχεις να πληρώσει αυτά τα πράγματα, θα πληρώσει μετά και τα υπόλοιπα. Ότι οι δηλώσεις είναι παρόμοιες, η αλήθεια δυστυχώς είναι πως είναι. Και αρχίζω και φοβάμαι. Ρε εσύ Γιώργο, μήπως κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε, μήπως βρούμε κάποιο δικό μας άνθρωπο να αναλάβει αυτή την ομάδα, κάποιον Ηρακλειδέα. Θες να σε ρωτήσω κάτι? Ναι, πες μου. Πέρασαν δικοί μας από τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο? Περάσανε. Τι κάνανε? Κάναν, τίποτα δεν κάνανε. Εννοώ φίλαθλοι του Ηρακλή που αναλάβαν την ΠΑΕ, έτσι. Φίλαθλοι, άνθρωποι που δηλώναν Ηρακλειδείς και αναλάβαν την ΠΑΕ. Πού είναι και κάποιοι ακόμα που δηλώνουν και δεν έχουν αναλάβει ποτέ. Α, καλά, είναι και αυτοί, ναι. Είναι και αυτοί. Είναι και αυτοί, ακόμα χειρότερο. Να δώσεις τα χαιρετίσματά μου στο παλικάρι σου, να μην καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει, όχι, ευτυχώς είναι. Ωραία, να περάσετε καλά αυτές τις γιορτάρες μέρες. Και εσύ Γιώργο να περάσει καλά, να έχουμε καλή ανάσταση. Και καλή ηρεμία, καλή ανάσταση. Σε ευχαριστώ που πήρες. Να σε καλά, να σε καλά φίλε μου. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα σε πω δύο στατιστικές Γιώργο. Παρακαλώ. Ναι, δύο στατιστικές θα σε πω. Το 2011 έπεσε ο Ηρακλής με πρωθυπουργό του Παπαδρέου. Τον ρίξανε, δεν έπεσε, τον ρίξανε. Ναι, το ρίξανε, ναι, το ρίξανε οι στοιχηματζίδες και οι παρέες. Ναι. Μεθοδικά. Και πάλι περίπου η ίδια η κυβέρνηση του το έκανε το 2017 και θα το κάνει και το 2018. Ναι, μπορεί να αλλάζουν λίγο τα κόμματα, αλλά σε πρόσωπα δεν πολύ αλλάζουν. Το ίδιο είναι. Ναι. Είναι οι ίδιοι τύποι. Το ίδιο σύστημα. Δεν έχεις και μεγάλο άδικο σε αυτό. Δεν έχεις και πολύ μεγάλο άδικο σε αυτό που λες. Ο ένας ο τύπος, ο Παπανδρέου, ξανά δεν βγήκε τίποτε. Έδινε διαλέξεις επειδή μας έβαλε και στο νομισματικό, στο δούνο του μας έβαλε και το δώσαν σαν βραβείο να πηγαίνει να κάνει ομιλίες και να παίρνει χρήματα. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνουν και αυτοί. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να κερδίσει τον Πλατανιά. Μα στους παίχτες. Εντάξει, ένα μάτσι είναι. Αν το θέλουν, ας το δείξουν. Ένα μάτσι είναι. Κοίταξε, τον κυνηγήσαν από την αρχή, όπως είπες εσύ, δεν είχε αντίδραση η διοίκηση. Τον κυνηγήσαν από την αρχή μέσω διαιτητών. Ναι. Γιατί εμείς παρακολουθούσαμε όλα τα παιχνίδια. Έγιναν και κάποια λάθη από τους προπονητές και από τους παίχτες και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα
είναι πολύ δύσκολα. Νομίζω θα παίζουμε στην τρίτη κατηγορία. Εκτός και αν αλλάξει είναι... η αναδιάρθρωση, φίλε μου. Η αναδιάρθρωση είναι για να ρίξουν τον Ηρακλή. Εμένα είναι αυτή η άποψή μου, φίλε. Αν την κάνουν 14 ομάδες, τότε ο Ηρακλής δεν θα παίξει σε άλλη κατηγορία, θα παίξει στη Super League 2. Θα παίξει, τα ξέρουμε. Αλλά εγώ νομίζω ότι την κάνανε για αυτό το λόγο. Για να καθαρίσουν αυτό το σωματείο. Εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Δεν μπορεί να βγαίνεις τελευταία στιγμή και να λες θέλω να κάνω αναδιάρθρωση. Μα ακόμα και τώρα, ακόμα και τώρα που μιλάμε, από τη Βουλή δεν πέρασε. Να μην είμαστε σίγουροι. Περίμενε. Περίμενε, να δούμε. Και εκτός αυτού, ας πούμε, ήθελα να πω. Ναι. Το κυνήγι που έχει φάει ο Ηρακλής, έχουν φοβηθεί όλοι οι ανθρώποι, ρε φίλε. Δηλαδή εδώ μιλάμε μεθοδικά. Τι σκοπό έχουν με αυτή την ομάδα, θέλω να του πάρουν την περιουσία. Τέτοιο κυνήγι δεν έχει γίνει σε κανένα μέρος του πλανήτη, του γαλαξία. Ποτέ, δηλαδή να παίζουν ομάδες χωρίς φάκελο. Ορίστε. Ποτέ και πουθενά. Ναι, χωρίς φάκελο να παίζουν ομάδες και να πηγαίνουν και να ρίχνουν το σωματείο, να το διαλύσουν και να το έχουν χρεώσει. Και βέβαια είναι δύσκολα τώρα όπως είναι. Φταίει μόνο ο Παπαδόπουλος. Τι άσε κάνει ο Παπαδόπουλος. Και τι νόμοι παράνομοι. Καλά, έχει κάνει πολλά λάθη γιατί ήξερε που ερχόταν. Λάθη μπορεί να έκανε ο άνθρωπος. Ήξερε που ερχόταν. Αλλά τον έχουν... Λάθη έκανε. Τον έχουν χρεώσει. Και άλλοι και οι δικοί μας οι ποδοσφαιριστές, ας πούμε, τους βλέπω τώρα τελευταία στα παιχνίδια, δεν μπαίνουν μέσα στη φωτιά που παίζουν τα παιχνίδια. Οι περισσότεροι λένε ότι η απόδοσή τους είναι ανάλογη με το αν πληρώνονται ή όχι. Τώρα αν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία δεν τους θυμά. Δεν είναι η απόδοσή τους ανάλογη με αυτό που πληρώνονται. Άμα ξέρεις μπάλα, ξέρεις. Αν ισχύει αυτό είναι... δεν τους θυμά. Δεν μπορώ να ξέρω αν ισχύει αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τρέχουν 2 ώρες ασταμάτητα. 2 ώρες είναι. Και πρέπει να μπαίνουν να βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά στις κόντρες. Πρέπει να είναι τσαμπουκαλέμενοι. Και αν θέλουν 5 Μαΐου να γράψουν το όνομά τους σε μια μαύρη σελίδα με τον 11ο Ηρακλή, ας το κάνουν. Ειδικά εκεί στον Πλατανιά που όπως είπε ο άλλος έχουν τον άλλον και ναι. τους πατρονάρι. Σιγά μη σου χαριστούν. Ναι. Αυτοί αποκλείται να χαριστούν. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν ξέρω τι άλλο θα σκαρφιστεί. Θα δούμε μεθαύριο άμα θα τον κάνουν και αρχηγό κόμμα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, να είσαι καλά. Εγώ έτσι νομίζω. Καλή... Να πούμε, σου κάνω αρχηγό κόμματος, αλλά αυτή. Κοίτα να σου πω, το Μαξί μου έχει κάνει κάτι λάθη. Που έπρεπε ο Πρωθυπουργός να τα δει. Έχει κάνει ένα. Με τους υπουργούς του. Εγώ αν ήμουν Πρωθυπουργός, τον Υπουργό Εξωτερικών θα του σταματούσα αμέσως και τον Υπουργό Αθλητισμού. Χάνουν μονάδες έτσι που κάνουν. Για τον Ηρακλή, ας λέμε καλύτερα και άσε τα. Ορίστε. Τέλος πάντων, για τον Ηρακλή πιο πολύ να λέμε παρά το τι κάνουν τα κόμματα και κυβερνήσεις. Αυτό οι πολιτικοί τον καταστρέψανε, ρε φίλοι. Ναι, το αν θέλει να αλλάξει τον Υπουργό Εξωτερικού δεν αφορά τον Ηρακλή, αυτό θέλω να πω. Δεν μας δείξαν το 17 που αλλάξαν τους δικαστές. Το ξέρω. Απλά λέω ότι το αν θέλει να αλλάξει τον Υπουργό Εξωτερικών δεν αφορά τον Ηρακλή. Να είναι 17 άτομα και να 15 ομάδες πώς ήταν και να ψηφίζουν εναντίον μας με τέτοιο μένος. Είναι γνωστές οι ψηφοφορίες και του 11 και του 17 και τώρα μα ξανακάνουν πάλι το ίδιο θα βγάλουν. Και να είναι σε χειρότερη θέση. Και ναι. Εκτός αυτού να πούμε που μας ψηφίζανε με μένο, έρχεσαι στα παιχνίδια, τα βλέπεις τι διαιτησίες παίζουν. Βλέπω και δυστυχώς δεν ασχολούμαστε γιατί είναι τέτοιο το χάλι της ομάδος. Όχι, δεν καταλαβες. Ασχολείται κανένας, βγαίνει καμιά ανακοίνωση, διαμαρτύρεται κανένας για την διαιτησία. Αυτό λέω δεν ασχολούμαστε. Με τα Τρίκαλα, όταν παίξαμε κάτω στα Τρίκαλα. Πέναλτι καθαρό δεν έδωσε στον Περόνι. 2-3 πέναλτι τα πήξε. Ναι. Το ίδιο και με τον Ιγυνιακό. Ορίστε, ήταν η ομάδα σωμένη. Με τον Ιγυνιακό είχε 2 και έχασε 1-0 στο Ιγυνιο. Φτάσαν το σωματείο εδώ πέρα, δεν ξέρω τι θέλω να του πάρουν την περιουσία, τι θέλω να του κάνω, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων. Θα δούμε στο μέλλον. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα. Παρακαλώ. Τι παρακαλώ, έχει 7 ώρες στο τηλέφωνο. Και μιλάτε και λέτε τα ίδια πράγματα και τα ίδια. Εσύ τι θα πεις διαφορετικά δηλαδή τώρα. Πολύ διαφορετικά. Άντε να σε δω. Τι θα κάνω, να κόψω τον κόσμο για να βγάλω εσένα. Τέτοιος όχι, είσαι. Γιατί λένε τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, α τον κόσμο να πει τον καημό του. Και εγώ σε παίρνω από το πέστα του κινητό. Καταρχάς, έλα. Πες μου το πόδι, ναι. Καλά είναι. Το πόδι μια χαρά είναι. Σήμερα βγάλουμε και φωτογραφία το σκύλο να τον εξετάσουμε. Εντάξει, αυτά είναι. Ο σκύλος που σε δάγκωσε έχει πρόβλημα ή εσύ? Μάλλον αυτός. Λοιπόν, άρε, παππού. Ο Ηρακλής
στη ζωή του δεν έπεσε παιχτικά. Ναι. Ούτε θα πέσει. Την έχει σίγουρη την νίκη. Εσύ στον Πλατανιά την έχει σίγουρη την νίκη. 100%. Δηλαδή, δεν μπορεί να πέσει. Δεν πέφτει τώρα. Χίλια στα χίλια. Εκτός και αν φέρει, χ και χάσουν οι άλλοι, έτσι. Ούτε χ θα φέρει, ούτε θα χάσουν οι άλλοι. Έχουμε διάρρη καθαρότατο. Διάρρη καθαρό. Αυτή η ομάδα δεν χάνει. Μακάρι, μαζί σου είμαι. Εκεί που είχαμε. Η αρρώστια μας ήταν που δεν είχαμε τερματοφύλακα. Τώρα αυτό νομίζω ότι είναι... ο Καχρημάν είναι εξαιρετικός, δεν το συζητάμε. Αυτός είναι, αυτός αν ήταν σήμερα, πρώτη θα ήμασταν. Αν ήταν από την αρχή, ναι, γιατί ήρθε το Γενάρη. Ναι. Ναι, έτσι. Αυτά τα ολίγα. Η ομάδα δεν πέφτει, παιχτικά δεν έπεισε ποτέ ούτε θα πέσει. Να προσέχεις τα σκυλιά, άιντε. Και αυτό που λέτε ότι η απλήρωτη, ξέρω εγώ, ο παίκτης άμα μπει μέσα... Δεν έχει απλήρωση. Ο παίκτης δεν θέλει να κάνει προπόνηση, παππού. Για καφέ πήγαν χθες. Δεν είναι. Όχι, είναι ένα τρόπο εκβιασμού και καλά τον κάνουν. Αφού δεν τους πληρώνει. Σήμερα τους πλήρωσε, αλλά δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένοι πάλι. Θα μάθουμε. Κατάλαβε την αέρα μου. Η ομάδα πληρωμένη απλήρωτη, όταν είναι απλήρωτη παίζουν πιο καλά, όταν είναι φτωχή είναι ακόμα καλύτερη. Γιατί θέλουν να... Δεν μπαίνει κανένας μέσα στο γήπεδο να χάσει μόνο. Εκτός αν... Εσύ τώρα έχεις σίγουρη την νίκη, εκτός κι αν θεωρείς ότι και με χ ο Ηρακλής θα σωθεί, γιατί οι άλλοι δεν θα κερδίσουν. Ο Ηρακλής θα σωθεί γιατί θα κερδίσει ο ίδιος. Δεν χάνει ο Ηρακλής τέτοια παιχνίδια. Εδώ είσαι και θα δεις. Εγώ πιστεύω αυτό που λέει ο παππούς, θα το πάρουμε στην Κρήτη, αλλά θα φάμε τους μείον τρεις του Λούκι Λουκ, θα το δεις λέει ο Θωμάς από την Αλεξάνδρεια. Όχι, όχι, δεν το πω. Ούτε μείον τρεις θα φάμε. Αυτός αυτό περιμένει να σωθεί η ομάδα για να τον καθαρίσει. Άντε. Και άμα περιμένει να πέσει η ομάδα. Αν περιμένει να πέσει η ομάδα, περιμένει να πέσει η ομάδα, κλάψε μας. Α, κάψε μας. Όλα θα κλάψε τα σκεφτούμε. Μας. Όλα θα τα σκεφτούμε, παππού. Όλα. Να μην τα σκέφτεστε, να μην είστε απεσιόδοξοι. Όταν έχει κάνει τρεις συμφωνίες με τον Λουκίνα και δεν τηρεί καμία και δεν δίνει 3 χιλιάρικα, εγώ τι πρέπει να σκεφτώ δηλαδή, για πες μου. Να μην σκεφτείς τίποτα. Τίποτα μη αυτός κάνει τη δουλειά του και η ομάδα κάνει τη δουλειά του. Την κάνει, τη δουλειά του. Αυτό θεωρεί... Πες το. Δεν μου λες προχθές μουσική άκουγες το Καφτατζόγλιο. Όχι. Εντεκάδες από τα μεγάφωνα άκουγες. Όχι. Μήπως γιατί κάποιος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και είχε απλείο τους υπαλλήλους τόσους μήνες. Ναι, δεν πειράζει. Α, δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν καλύτερα στην ησυχία. Τι να κάνουμε. Άντε φύγε, άντε. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Γερός να είσαι, θα τα πούμε και στο τηλέφωνο. Άντε, καλή Ανάσταση. Σε φιλό, σε φιλό. Ο Ηρακλής πρακτικά δεν πέφτει. Μακάρι, μακάρι. Για χαρά. Σε φιλό. Σε ένα τελευταίο φίλο. Τον έχουμε ή το χάσαμε. Παρακαλώ. Γιώργο. Ναι. Γιώργο, ακούγομαι. Ακούγεσαι. Εντάξει. Τι να κάνουμε, να το κάνουμε και λίγο καλαμπούρι. Πέσαμε 3 φορές τα χαρτιά, ας πέσουμε και μια μόνη μας που λέει ο λόγος. Όχι. Άντε ρε, καλά πλάκα κάνω. Θα χτυπήσω ό,τι ξύλο υπάρχει εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουμε, εντάξει, δεν υπάρχει. Γιατί νομίζω ότι καταρχήν δεν θα κερδίσει ο Καραϊσκάκης, γιατί τα τρίκαλα καίγονται. Και ο Καραϊσκάκης καίγεται. Ναι, σου λέω και πριν 3 χρόνια... Ψάξε λίγο να δεις. Είχε πέσει στην Δέλτα Εθνική ένα μάτς Καραϊσκάκη Τρίκαλα. Ο Καραϊσκάκης με ένα χ έβγαινε και τα Τρίκαλα θέλανε μόνο διπλό και πήραν διπλό. Καλά, αυτό δεν μου λέει κάτι. Θα πάνε εκεί... Το τι έγινε πριν 3 χρόνια δεν μου λέει. Τρικαλινοί, ξέρεις, εκεί έχουν και κόσμο. Τέλος πάντων, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Τώρα αυτή ήταν με τον μπάσκετ μας βάζει περιπέτειες τώρα. Περιπέτειες, δεν θα το έλεγα περιπέτειες. Απλά δεν έχεις 2-0. Είναι πέμπτη αυτή. Διεκδικούν την πεντάδα. Διεκδικούν την πεντάδα. Έχεις βαθμολογία, μήπως ξέρεις. Περίμενε, την είπα πριν. Γιατί την ξαναπώ τώρα. Ναι. Δεν ξέρω αν την άκουσες πριν, στο πρώτο μισό της εκπομπής την ανέφερα. Δεν έδωσα πολύ βάση. Έχει και 2 κρίσιμα. Ο Διαγόρας παίζει και με Ιπποκράτη και με Ερμή τώρα. Είναι δύσκολα τα παιχνίδια που έχει. Δεν ξέρω. Θα το πάρουν σήμερα, ρε Γιώργο, αυτό το μάτσο. Εντάξει, ο Ηρακλής έχει 2 ομάδες στο 1-1. Με τον Ερμή. Ναι. Κοίτα που κόλλησε το site. Τον Ερμή και τον. Πες το, και τον Διαγόρα. Και τον Διαγόρα, ναι. Με τους άλλους έχει 2-0. Υπάρχει και το τέλειο σενάριο να παίξει η Καρδίτσα με τον Ερμή.
που, την έχει, που τον έχει τον Ερμή 2-0. Τους έχει 2-0 και, η Καρδίτσα. Ναι, και να παίξει ο Ηρακλής μετά τελικό με την Καρδίτσα να κάνει μια νίκη και να ανέβει κατηγορία. Μάλιστα, για να δούμε. Μακάρι ρε παιδί μου. Τώρα δεν μου ανοίγει το site που είπα πριν τη βαθμολογία. Δεν πειράζει, εντάξει. Όσο που είπες για τον τερματοφύλακα, έχω λίγο μια ένσταση εδώ πέρα. Για τον Καχρημάν. Ναι, είναι το μοναδικό μάτς που μας έδωσε βαθμούς, Γιώργο. Και με τα τρίκαλα. Όχι, όχι. Και πού μας έδωσε και προχθές, και προχθές. Με το Βόλο. Βέβαια. Εντάξει, 2-0 ήταν το μάτς, ας πούμε. Εντάξει. Γιατί με το Αιγαίο που πέφτει. Να σου πω κάτι, μου λες το μοναδικό. Αν ο Ηρακλής δεν είχε τους δύο βαθμούς με τα τρίκαλα, πού θα ήταν τώρα. Ναι, αυτό ήταν. Ήταν ένα μάτς που ήταν δηλαδή, σε όλη τη χρονιά. Ένα μάτς που πήραμε από τερματοφύλακα, αυτό λέω. Το πήραμε όμως. Ένα μάτς ήταν. Τα προηγούμενα με το Βοσνιάδη δεν παίρναμε κάτι. Δεν παίρναμε. Ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Και με το Αιγίνιο που είδα το παιχνίδι, ας πούμε, εντάξει, μπορούσε να το βγάλει και μέσα του. Ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Πριν τον Καχρήμα. Πλάκα-πλάκα, αυτός ο Τροίζη δεν έχει χάσει, έτσι. Όχι. Αν το δεις. Δεν έχει χάσει. Όχι, δεν έχει κάνει και πολλές νίκες όμως. Γιατί ναι, δεν σε προδιαθέτει ότι είναι, ας πούμε, σαν προπονητής έτσι, αλλά βλέπω εγώ τέλος πάντων. Εγώ αυτό που δεν κατάλαβα ποτέ είναι από τη στιγμή που είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν, το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι είναι αφαιρέγγυοι στο οικονομικό. Ναι. Γιατί πήραν προπονητή να σώσουν την ομάδα, δεν είναι λίγο ξύμορο? Γιώργο, για μένα είναι φως φανάρι ότι θα τελειώσουν τα πάντα μόλις σωθεί η ομάδα. Γι' αυτό με το Λουκί να το τρενάρουνε. Κόντρα στην παράταση, κόντρα παράταση, και αυτή η απόφαση με τον Λουκίνα θα βγει και θα έχουμε δικαίωμα χωρίς να αφαιρεθούν βαθμοί. Δηλαδή, μάλλον θα αφαιρεθούν. Πάει τώρα, ναι. Ναι, θα αφαιρεθούν κατά τη γνώμη μου βαθμοί, αλλά οι 5 μέρες που είναι για να έρθουμε σε συμβιβασμό θα περάσει το μάτς του Πλατανιά. Κατά εκεί πάει η ιστορία. Είναι φως φανάρι. Δηλαδή το είπε και στην ανακοίνωση. Η απόφαση δεν λέει για συμβιβασμό, η απόφαση λέει για όλο το ποσό. Τώρα αν καταφέρουν και κάνουν συμβιβασμό και το περάσουν. Τώρα εντάξει, δεν νομίζω τώρα. Γιατί ήδη έχουν κάνει 3 συμβιβασμούς και δεν τηρήθηκε κανένας. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και λέγονται και δεν γίνονται. Μαζί σου είμαι, μαζί σου. Αυτό λέω τώρα. Αρκεί να γίνουν. Δηλαδή να μην έχουμε δηλαδή, σαν κόσμος, θα έχουμε δηλαδή το, πάντα το κακό, ας πούμε. Απλά έχει το πάνω χέρι ο ποδοσφαιριστής, ρε παιδί μου. Πιστεύω, εντάξει, κουτσά στραβά θα γίνει ο συμβάσμος. Είναι δυνατόν να πέσει η ομάδα τώρα από αυτό το πράγμα, ειδικά αν πάρει αποτέλεσμα ή σωθεί? Άρα μου λες ότι περιμένουν να δουν αν θα πέσει η ομάδα ή όχι, για να δουν αν θα βάλουν λεφτά ή όχι. Αυτό λέω. Έτσι, αυτή είναι η γνώμη μου, Γιώργο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι, όλοι μας το έχουμε σκεφτεί. Όλοι μας το έχουμε σκεφτεί. Γιατί του χρόνου, εκτός από αυτά που ξέρω εγώ τι είναι. Τι budget έχουν να κάνουν, έχει και κάποια εγγυημένα έσοδα, έτσι δεν είναι? Άμα μείνει στην Super League 2, πώς τη λένε. Υποτίθεται, ναι. Ναι, από αυτή την άποψη. Τώρα, αν αλλάξουν τα πράγματα και οι 12 γίνουν 14 ομάδες κλπ., δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Αλλά αυτό δείχνει η κίνηση. Ένα μήνα με το Λουκίνα δεν την κλείνει στην ιστορία, γιατί προφανώς. Γιατί δεν μπορείς, είναι, γιατί δεν θες, εκείνη το θέμα. Νομίζω δεν θέλεις, από σκοπιμότητα, ρε Γιώργο. Γιατί τότε όταν πρωτοέσκασε το θέμα του Λουκίνα, ήμασταν 5 βαθμοί κάτω από το 10. Είναι έτσι? Δεν νομίζω τόσο πολύ. Τόσο ήμασταν. Αφού είχαμε χάσει με τον Καραϊσκάκη, μας κάνανε εκεί νίκη και ήταν όλα μαύρα και άραχνα μετά, να πούμε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι αν ήταν 5. Ναι. Αυτό δείχνει η κίνηση, δεν ξέρω τώρα. Πιστεύω, αλλά και εγώ δεν νομίζω δηλαδή να πέσει η ομάδα παικτικά με τίποτα. Μακάρι, ρε φίλε μου. Καταρχήν νομίζω ότι ο Πλατανιάς δεν θα κερδίσει. Ότι ο Απόλλων Λάρισσας δεν θα χάσει. Μπερδεύτηκα. Μέσα στον Ηρόδοτο. Ναι, ένα χ. Και με ένα χ θέλει, ας πούμε. Με ισοβαθμία, ναι, με χ βγαίνει ο Απόλλων. Ναι, θέλει ένα χ. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, παίζουν πολλά, να πούμε. Ναι. Λοιπόν, σε καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή ανάσταση στο φίλο, καλό Πάσχα. Κλείνουμε. Να ευχηθούμε κι εμείς με τη σειρά μας άγιες και ευλογημένες μέρες. Να έχετε, να περάσετε ωραία με τις οικογένειές σας. Αύριο θυμίζω δεν θα γίνει η ώρα για μπλε. Ούτως ή άλλως Μεγάλη Πέμπτη με τη Σταύρωση πάμε πιο πίσω. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να πάμε πιο πίσω, γιατί υπάρχει παιχνίδι Κυπέλλου αύριο. Οπότε δεν θα κάνουμε καθόλου εκπομπή. Πρώτα Θεός, Τρίτη του Πάσχα, δηλαδή 30 του μηνός, θα επανέλθουμε στην αγωνιστική δράση ως ώρα για μπλε και μετά θα έχουμε την Πρωτομαγία και μετά θα ξαναεπανέλθουμε. Έτσι θα πάει το θέμα μας. Επαναλαμβάνω, υγεία σε όλο τον κόσμο, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε στο δρόμο, να μην πίνετε όταν οδηγάτε, δεν χρειάζεται συνδυασμός.
Άμα θέλετε να πιείτε, πιείτε. Αλλά το τιμόνι θα το πάρει κάποιος άλλος που δεν θα πιει. Ή πάτε κοιμηθείτε κάπου ρε παιδί μου και οδηγήστε την άλλη μέρα. Σήμερα τι? Σινεμά θα πάω εγώ. Σινεμά θα πάω, σινεμά. Εκκλησία θα πάω. Το μυαλό μου? Το μυαλό μου είναι αυτή τη στιγμή σε ένα ωραίο σταφιδόψο που με περιμένει απ' έξω. Εκεί είναι το μυαλό μου. Φύγε, 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 κλείνω, φύγε. Τη μεγάλη μάτια στερή το μυαλό σου. Πες το, πες το. Δέχομαι bullying από το Ζάχο Ντρούλινγκ. Θα σε πω εγώ, θα σε πω εγώ. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Έχεις καλεσμένο από τι είδα. Έχεις καλεσμένο. Ο Ζάχος ο Ντρούλινγκ έχει καλεσμένο εδώ στο ράδιο Μαρμίτα. Άρα καταλαβαίνω ότι ο Τάσος δεν θα δώσει το παρόν. Απαπαλέει, μακριά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό Πάσχα, καλές γιορτές.